Καλημέρα σας, καταρχάς. Σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, στην ουσία, πολλοί άνθρωποι, αλλά δύο βασικοί φορείς. Από τη μία, ο Δήμος Νάουσας και από την άλλη, οι Ινοποίοι του Δήμου μας, οι οποίοι είναι μια από τις πιο δημιουργικές ομάδες του Δήμου. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να σας ανακοινώσουμε την έναρξη, ή εν πάση περιπτώσει ότι έχουμε τελειώσει με το σχεδιασμό, του τρίτου φεστιβάλ τρίγου που θα γίνει στο Δήμο μας. Θα γίνει στο Δήμο μας περίπου τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, δηλαδή την περίοδο εκείνη που βγαίνουμε από το καλοκαίρι και περνάμε στο φθινόπωρο. Δεν γίνεται τυχαία αυτή την περίοδο. Πάντα τα φεστιβάλ τρίγου γίνονται αυτή την περίοδο. Έχει όμως σημασία μια διαφορετική αντιμετώπιση που έχουμε φέτος και σιγά σιγά θα φαίνεται το επόμενο διάστημα. Πρώτα απ' όλα υπάρχει πολύ σημαντική και εξαιρετική εργασία με τους συνοποιούς. Είναι λογικό ότι όλες οι δράσεις που κάνουν και ιδιαίτερα αυτές οι δράσεις πρέπει να γίνονται έχοντας ως μπροστάριδες τους συνοποιούς της περιοχής μας. Το δεύτερο βασικό είναι ότι τα φεστιβάλ τρίγου ναι μεν γίνουν Σεπτέμβριο, αλλά σιγά σιγά ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τους συνοποιούς, αρχίζει να έχει έναν σχεδιασμό ο οποίος έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν είναι δηλαδή ακόμα ένα φεστιβάλ που θα γίνει και θα το κάνουμε μια εβδομάδα, θα έχουμε τις όποιες δράσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και μετά θα τελειώσει, αλλά είναι, ανήκει σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό σε σχέση με τον τουρισμό, σε σχέση με την ελληνική παραγωγή του Δήμου. Αυτό λοιπόν, το οποίο είναι πρώτο και θα ήθελα να αναφέρω, είναι ότι θα υπάρχει πια και ένας θεσμικός σχεδιασμός. Δεν θα μπορεί δηλαδή τα φεστιβάλ του Δήμου να αλλάζουν ανάλογα με τις περιστάσεις, αλλά θα γίνεται με ένα θεσμικό τρόπο ετησίως, όπως ας πούμε μπορούμε να σκεφτούμε στην Άουσα, έχουμε την αποκριά, την περίοδο της αποκριάς, που λίγο πολύ γνωρίζουμε το σχεδιασμό της και απλά προσθέτουμε κάθε χρόνο. Το δεύτερο έργο που θέλω να επισημάνω είναι ότι είναι μια δράση που θα συμπληρωθεί και με άλλες. Ήδη η ομάδα που έχουμε, που συμμετέχουν άνθρωποι του Δήμου και των Ινοποιών, σχεδιάζουν μια πιο ολιστική προσέγγιση, έτσι ώστε ο Ινοτουρισμός και γενικότερα, αν μου επιτρέπετε, το μάρκετινγκ του Ίνου, η Ινοπαραγωγή, οι Ινοποιοί, να μπορούν να έχουν ένα πρόσωπο με μια εξωστρέφεια που θα έχει μια συγκεκριμένη δυναμική, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και πρόσωπο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει στο Δήμο Επιτροπή Ινοτουρισμού, όπως και η Στέλλα Γιαραμπατζή κάθε δίπλα μου, είναι ενσταλμένη σύμβουλος του Δήμου στα θέματα του Ινοτουρισμού. Οι δράσεις θα γίνονται ετησίως στο Δήμο μας με ένα θετικό πια τρόπο. Αναφορικά λοιπόν με τη φετινή, με το φετινό πρόγραμμα, το οποίο θα σας δοθεί, έχουμε πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες δράσεις. Ο Ινοτουρισμός είναι σίγουρα ένα πολύπλευρο, ένα ζήτημα που έχει πάρα πολλές οπτικές. Έτσι λοιπόν έχουμε ζητήματα πολιτιστικά, έχουμε ζητήματα τουριστικά, έχουμε θέματα με συζητήσεις και βέβαια και επιστημονικά, γιατί είναι μια επιστήμη η οποία κρύβεται από πίσω. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ινοποιούς για τη συνεργασία που έχουμε, τη θετική συνεργασία με το σχεδιασμό του φεστιβάλ και γενικότερα τη συνεργασία που έχουμε. Είναι σίγουρο ότι ο Δήμος θα επενδύσει και επενδύει συνεχώς και θα επενδύσει ακόμη περισσότερο τα επόμενα έτη στα ζητήματα αυτά. Γιατί πραγματικά αξίζουν και είναι ένα κομμάτι, ένα σημαντικό μέρος της ταυτότητας και της ψυχής της Νάουσας. Βλέποντας τον σημερινό Δήμο της Νάουσας να έχει ενσκύψει επάνω στο θέμα Νάουσα, πόλη του Ίνου, κρασί και Νάουσα, βλέπω ότι υπάρχει μια συνεργασία αγαστή, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας. Όλοι οι Ινοποιοί, όλοι οι αμπελουργοί είμαστε ενωμένοι σε ένα σύνδεσμο και πάντοτε έχοντας γνώση τεραστίων διαστάσεων, θα έλεγα, από προγράμματα, προωθήσεις κλπ. Που τρέχουμε όλοι μαζί, είχαμε ένα παράπονο χρόνιο, το οποίο αποφασίζαν κάποιοι για μας, χωρίς εμάς. Δυστυχώς, όποιες δράσεις και όποιος Δήμος, σε όποια περιοχή, ξεκίνησε μόνος του, ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία. Για πρώτη φορά και ενίσχυσε το τμήμα, όπως είπε ο Δήμαρχος και με την κυρία Ραματζή κλπ. Υπήρξε ομάδα εργασίας, η οποία θα θερμάσει χαρακτήρια και για την κυρία Παλαμίδα, τον κύριο Διαμαντάκο, τον Χριστόφορο, τον Γεωργιάδη. Δουλέψανε για να παρουσιάσουμε κάτι καλό, να κάνουμε κάποιες δράσεις οι οποίες θα έχουν διαχρονικότητα. Το να κάνουμε κάτι το οποίο θα γίνει φέτος και του χρόνου θα είναι μετέωρο και έολο, δεν το θέλαμε ούτε εμείς. Άρα πάμε με σοβαρότητα, με καλή συνεργασία η οποία ξεκίνησε
και βεβαίως τα δύο προηγούμενα χρόνια και λέω βέβαια του COVID δεν μπόρεσε να γιγαντωθεί. Στόχος μας είναι να γιγαντώσουμε χρονιά με τη χρονιά αυτές τις δράσεις, έτσι που να αναδείξουμε την Άουσα μέσα από το κρασί της, μέσα από τα ενοποιεία της, τα επισκέψιμα κλπ. Εμείς ως ενοποιεία έχουμε αρκετά πλέον επισκέψιμα, με το σήμα του εδώ, δεχόμαστε ενόφιλους και ενοτουρίστες. Μπορώ να αναφέρω μόνο για το Βαένι, αλλά είναι από ό,τι βλέπω και η Ελπίδα εδώ θα μπορεί να μας πει και ο Κυριάννης τι επισκεψιμότητα είχε. Εμείς 10 με 15.000 κόσμο ετησίως δεχόμαστε στο ενοποιείο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενισχύουμε και την τοπική οικονομία έξω από τον κοινωνικό ρόλο βέβαια που ένας συνεταιρισμός παίζει. Ευχαριστώ και εγώ αυτή την πρωτοβουλία του Δήμου σε συνεργασία με εμάς, το Σύνολο των Ενοποιών Νάουσα. Θυμάμαι την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Δήμαρχος σε μια γενική συνέλευση του Συνδέλφου μας στην τουρκική Βαέλη, που ήμασταν όλοι χαρούμενοι, έκπληκτοι αλλά και χαρούμενοι συνάμα από την πρωτοβουλία αυτή του Δήμου και προσωπικά την τιμάω και τη κυρία Σαββατή με το γεγονός που θέλανε να συνεργαστούν μαζί μας, γιατί έχουμε καταλάβει ότι σαν τεχνική παρόλο, σαν Δήμος, μόνο σε εργασία με τους παραγωγικούς φορείς και σε μικρές φιχτές ομάδες εργασίας, ευέλικτες και γρήγορες, θα έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και αυτό ήδη φαίνεται, έχουμε προχωρήσει γρήγορα το τελευταίο διάστημα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Χαίρομαι γιατί η νοποίηση και γενικότερα οτιδήποτε θέλει να κάνει ένας Δήμος. Συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς ξέρει τι θέλει πλέον να κάνει. Εμείς οι οποίοι ξέρουμε τι αντιπροσωπεύει η Νάουσα σαν εικόνα στο κρασί γενικότερα. Ξέρουμε που θέλουμε να πάμε, τι είναι το κρασί μας και τι αντιπροσωπεύουμε. Και ο Δήμος έρχεται δίπλα να πλαισιώσει με τη βοήθειά του, την εμπειρία του και φυσικά την οικονομική στήριξη σε ένα μεγάλο βαθμό, να κάνουμε όλοι μαζί πράγματα τα οποία θα έχουν προς όφελος φυσικά όλης της κοινωνίας. Είναι γεγονός ότι η Νάουσα είναι ένας προορισμός. Είναι άλλος ένας λόγος για να επισκεφτεί κάποιος την Νάουσα, πέρα από το ενοτουριστικό κομμάτι. Ο τουρίστης μπορεί να μην είναι μόνο ενόφυλος, μπορεί κάποιος να έρθει και να προσπαθεί με εκεί δύο άλλα πράγματα. Προσδοκίες, οι στόχοι έχουν τεθεί ψηλά και έχουμε συστήσει μια ομάδα εργασίας που δούλεψε με πολύ μεράκι και με πολύ αγάπη για τον τόπο και για το κρασί, αυτό που έχουμε, που μας αναδεικνύει και μας προβάλλει. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που θα συνδυάσει αυτό που αποτελεί τη δύναμη της Νάουσας, που είναι η ιστορία της, είναι ο πολιτισμός της, είναι το φυσικό της περιβάλλον, σε συνδυασμό με αυτή την πολύ δυνατή, με την παραγωγή κρασιού. Έτσι λοιπόν, να σας πω έτσι πιο αναλυτικά, θα ξεκινήσουμε την Τετάρτη 30 Αυγούστου το βράδυ για να κάνουμε μια τελετή έναρξη με επίσημους προσκεκλημένους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει, έχουν χαράξει, έχουν βάλει μια σφραγίδα δυνατή στην παραγωγή του τόπου μας. Είναι ο Γιάννης Μπουκάρης, ο Γιώργος Τσάνταλης και μαζί με τον Δήμαρχο θα βρεθούν για να συζητήσουν πάνω στα θέματα του κρασιού και του τόπου μας, τόσο για το φεστιβάλ που θα ακολουθήσει, όσο και για όλες τις δράσεις που θέλουμε να δημιουργήσουμε σαν Δήμος και σαν Σύνδεσμος. Θα έχουμε μια προβολή αρχαιακού υλικού, του τρίγου, καθώς η Νάουσα έχει μια μακρά παράδοση που όλοι γνωρίζουμε και δεν είναι κάτι πρόσφατο. Οι εξαγωγές του κρασιού ήταν από το 1800. Δεν θα επιτεθώ σε αυτό, αλλά είμαστε σε μια διαδικασία συλλογής για αυτή τη βιντεοπροβολή που θα είναι πολύ σημαντική. Θα ακολουθήσει μουσική συναυλία με τοπικούς μουσικούς, θα εμπνευστούν από το κρασί και θα ακούν τραγούδια διαχρονικά και αγαπητά με κοινό σημείο αναφορά στο κρασί, παρασύροντας τον κόσμο σε ένα πρόγραμμα ποιοτικό για να δει στην καρδιά και το χείλη. Θα επιμεληθεί. Τα ονόματα θα τα δείτε μετά στη συνέχεια. Είναι Έλληνας influencer. Θα αναδείξει το φεστιβάλ γρήγορα και το ξινόμενο και όλα τα ενοποιεία μας και μάλιστα συζητάμε να το κάνει όλο τον χρόνο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σήμερα είναι, πιστεύω, μια ημέρα ορόσημο για τον Δήμο Νάουσας αλλά και για το ελληνικό του μέλλον. Με ευχαριστήσω τον Γιώργο Διαμαντάκο που είναι ο οικοδεσπότης και μας φιλοξενεί σήμερα στο όμορφο ενοποιείο του που είναι στην καρδιά του Αμπελώνα της Νάουσας. Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ τον Δήμαρχο Νάουσας που αποφάσισε γενναία να παρουσιαστεί το φεστιβάλ Τρίγου με συνέντευξη όπως πρέπει και αρμόζει σε κάθε μεγάλη διοργάνωση του Δήμου Νάουσας και όπως ακούσατε εδώ μιλάμε για ένα μεγάλο πρόγραμμα πολλών ημερών.
να τον ευχαριστήσω που ασπάστηκε το όραμά μου, που ήταν και δικό του όραμα, που συζητούσαμε από την αρχή της θητείας μας, της Δημοτικής Αρχής, να ασχοληθώ με τον τουρισμό και με τον νοτουρισμό και ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανε εκτελεστική σύμβουλο τουρισμού και να δουλέψουμε μαζί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενοτουρισμού για το Δήμο μας. Την σημερινή μέρα, εκτός από το φεστιβάλ Τριγού που ξεκινάει, θα παρουσιάσω λίγο επιφανειακά και μια ολόκληρη σειρά δράσεων που θα φέρει το Δήμο μας στο προσκήνιο του ελληνικού ενδιαφέροντος και του ενοτουρισμού. Θα ήθελα όμως να αναφέρω για το φεστιβάλ Τριγού και πάλι ότι έχουμε δουλέψει σαν ομάδα εργασίας εδώ σχεδόν και ένα χρόνο με πάρα πολύ συχνές συναντήσεις. Και η ομάδα αυτή, να ακούσουμε ξανά τα ονόματα, αποτελείται από τον Γιώργο Διαμαντάκο, από τρεις εκπροσώπους που μας όρισε ο Σύνδεσμος Συνοπλιών, τον Γιώργο Διαμαντάκο, την Ελπίδα Καλαμίδα και τον Χριστόφορο Γεωργιάδη, τη Θωμαή Μαγκανάρη που είναι δημοτική υπάλληλος και από εμένα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε μια άψογη συνεργασία. Τους ευχαριστούμε και τον πρόεδρο του Συνδέσμου που με δέχτηκε την πρώτη στιγμή και εμένα και τον Δήμαρχο. Συνεργασία και επικοινωνία με την Εθνική Επιτροπή Νοτουρισμού, με τη Μέρη Πενταφυλοπούλου, που είναι και στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και ασχολείται, και θα συνεργαστούμε και μαζί τους αλλά και με άλλους φορείς που μπορούν και να στηρίξουν αλλά και να επιδοτήσουν και το Φεστιβάλ Τρίγου και όλο το πρόγραμμα Ενοτουρισμού του Δήμου Νάμψης.